Να ξεκινήσω ρωτώντας σας, πώς πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής έχει χειριστεί τη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση? Με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Καταρχήν, να δούμε τι ήταν διαπραγμάτευση στο μυαλό της κυβέρνησης από την αρχή. Βεβαίως. Ήταν να απειλείς τον Σόιμπλε με αυτό που ευχόταν. Το συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγε ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης και είπαν στον Σόιμπλε, δώσ' μας λεφτά. Τη στιγμή που η Κωνσταντοπούλου έκανε εκείνες τις απίθανες επιτροπές για τη διαγραφή του χρέους, δηλαδή δώσ' μας λεφτά, αλλά εμείς δεν θα στο πληρώσουμε, ούτε αυτό ούτε τα προηγούμενα. Ή τέλος πάντων τα προηγούμενα δεν θα στο πληρώσουμε σίγουρα. Μάλιστα. Και αν δεν μας δώσεις, θα φύγουμε. Αν δεν μας δώσεις, θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό που είχε ο Σόιμπλε στο μυαλό του και έλεγε, παιδιά, να σας δώσω και καμιά 20.000 εκατομμύρια, γιατί θα σας λείψουν φάρμακα, θα σας λείψουν τρόφιμα, θα έχετε ανθρωπιστική κρίση. Αυτό ήταν αντικείμενο εκβιασμού. Πείτε μου, μπορείτε να σκεφτείτε μεγαλύτερη ηλιθιότητα? Εγώ δεν μπορώ. Τώρα αυτό είναι και λίγο χαρακτηρισμός. Είναι και λίγο βαρύ αυτό, να το πούμε και έτσι. Είναι πολύ ελαφρύ, γιατί άμα κάνω μια ηλιθιότητα για τον εαυτό μου, θα την πληρώσω εγώ. Αν κάνω μια ηλιθιότητα τέτοιου μεγέθους για τη χώρα, θα την πληρώσουν όλοι οι Έλληνες. Και κάποια στιγμή πρέπει να μην φοβόμαστε να χαρακτηρίζουμε τις πράξεις ακριβώς όπως είναι. Δηλαδή, να το ξαναπώ. Ναι. Δεν είναι θέμα φόβου. Όταν απειλείς κάποιον, δεν ξέρω, ας το πείτε πολιτική ορθότητα. Όταν απειλείς κάποιον και εκβιάζεις κάποιον με αυτό που εκείνος εύχεται, είναι το άκρο να άτον της ηλιθιότητας. Πάμε στη συνέχεια τώρα. Ναι. Στη συνέχεια ακούμε για συνεχώς για κόκκινες γραμμές, για μάχες που γίνονται, ξέρω εγώ, για δεν υποχωρούμε, βέβαια σε όλα υποχωρούν στο τέλος. Αλλά αυτό είναι μία μυθολογία την οποία οφείλω να πω ότι πρωτολανσάρισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, οι εταίροι που δεν είναι οι δανειστές, είναι οι εταίροι εξ ανάγκης μας δανείζουν, γιατί δεν μας δανείζουν οι αγορές και μάλιστα μας δανείζουν με επιτόκιο 0,39 όταν από τις αγορές είχαμε πάρει την τελευταία φορά που βγήκαμε προ χρεοκοπίας 6,1 αν θυμάστε για πενταετές ομόλογο. Σωστό. Και τους βρίζουμε και στο κογλύφους. Δηλαδή το 0,39 είναι το κογλυφικό. Όταν παίρναμε το 6,1 λέγαμε ότι αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία. Αυτά δεν λέγανε οι ειδήσεις. Τότε ξέραμε ότι έχουμε λεφτά. Ναι, αλλά με 6,1 δεν βγαίνεις πουθενά. Δεν γίνεται. Δηλαδή πας κατευθείαν στα βράχια. Οι εταίροι λοιπόν οι οποίοι μας δανείζουν, γιατί αυτό ήθελα να πω, μας είπαν το εξής απλό. Ότι το πρόβλημά σας δεν είναι το χρέος. Όλα τα κράτη έχουν χρέη. Δεν υπάρχει κράτος που να μην χρωστάει. Υπάρχουν 2-3 τέλος πάντων, αλλά όλα τα κράτη στον κόσμο χρωστάει το ένα στο άλλο και φροντίζουν το χρέος τους να το εξυπηρετούν πληρώνοντας την τοκοχρεωλήσια. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο μηχανισμός που δημιουργεί χρέος. Δηλαδή ένα κράτος σπάταλο που ουδέποτε ενδιαφέρθηκε ώστε στο τέλος του χρόνου να έχει έσοδα-έξοδα ισοσκελισμένα και ξοδεύει πάντα περισσότερα από όσα παίρνει από φόρους. Δηλαδή υπήρχαν εποχές που το ελληνικό κράτος έπαιρνε πολλά λεφτά από φόρους, αλλά πάντα ξόδευε 10, 12, 15, 36 δισεκατομμύρια περισσότερα όπως το 2009. Το 2009 υπήρξε 36 δισεκατομμύρια τρύπα στο ισολογισμό. Το κράτος εισέπραξε 51 δις και ξόδεψε 87. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Και ασφαλώς αυτό, κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε ότι είναι κάτι που αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Φυσικά αφορά το σύνολο των κυβερνήσεων και των πολιτών. Ούτε καν την πλειοψηφία. Το σύνολο. Όχι, το σύνολο και των πολιτών επίσης, οι οποίοι ψήφισαν αυτόν που πλειοδοτούσε, αυτόν που έδωνε περισσότερα. Μας είπαν λοιπόν ότι εμείς θα αναλάβουμε τα δάνειά σας όταν λύγει ένα ομόλογο, θα το πληρώνουμε εμείς γιατί εσείς δεν έχετε λεφτά. Βέβαια, δεν θα σας το χαρίζουμε. Θα το προσθέτουμε στο χρέος. Αλλά πλέον θα το χρωστάτε σε εμάς. Δεν θα το χρωστάτε στις αγορές και θα το χρωστάτε με πολύ μικρότερο επιτόκιο. Να ανοίξω μια παρένθεση. Μία μονάδα επιτοκίου είναι 3.213.000.000 εκατομμύρια παραπάνω ή παρακάτω. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, μόλις μία μονάδα. Μία μονάδα επιτοκίου. Δηλαδή το χρέος μας 31/12 ήταν 321,3 δις. Που σημαίνει μία μονάδα. Είναι 3.213.000.000 εκατομμύρια. Φαντάζεστε τι θα πληρώναμε με μεσοσταθμικό επιτόκιο 4-5 που θα πήγαινε και παραπάνω εάν δεν επενέβαιναν οι εταίροι. Επενέβησαν λοιπόν και μας είπαν ότι από εδώ και μπρος ό,τι μπαίνει σε μία τσέπη, φορολογούμε, μία τσέπη πολίτη, ένα ευρώ που μπαίνει σε μία τσέπη θα βγαίνει από μία άλλη.
Αυτό είναι τόσο απλό. Δηλαδή θέλετε να είστε χουβαρδάδες, να δίνετε παροχές, μισθούς, συντάξεις, ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Θα τα πάρετε από τους φόρους. Ναι. Δεν θα τα πάρετε από τους φόρους των φορολογούμενων Ευρωπαίων, mm-hmm. γιατί αυτό σημαίνει δάνεια από τις χώρες της Ευρώπης. Θα τα πάρετε από τους δικούς σας φόρους. 2000... Εκεί και τελειώνω. Εκεί έγινε το μεγάλο ψέμα. Mm-hmm. Όλοι λέγαν αγωνιζόμαστε για να μην μειωθούν οι παροχές. Και ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να μην αυξηθούν οι φόροι. Μα το ένα οδηγεί στο άλλο. Οι Ευρωπαίοι από την αρχή μας είπαν μην αυξήσετε φόρους, αλλά μειώστε κρατικές δαπάνες. Mm. Καμία κυβέρνηση δεν το έκανε. Φυσικά με αποκορύφωμα την κυβέρνηση των κρατιστών και κατά την άποψή μου ανθρώπων ψυχιατρικού ενδιαφέροντος και όχι πολιτικού που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 2009 όμως, όπως είπατε και λίγο πριν και εσείς, ήταν ουσιαστικά και η χρονολογία που εισήλθαμε σε αυτό το κικαιώνα, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, της οικονομικής κρίσης. Μέχρι τώρα είναι 7 γεμάτα χρόνια. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, θεωρεί ότι και βλέπει γίνονται βήματα προς τα πίσω αντί να γίνονται βήματα προς τα εμπρός. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο να μου πείτε αν βλέπετε να υπάρχει μια λύση στο μέλλον. Και να προτείνουμε λύσεις. Αυτό είναι υπάρχει το θέμα. Κάποια ενδεδειγμένη λύση ώστε να βγει από το τέλμα η χώρα μας. Τι θεωρείτε εσείς, τι βλέπετε? Είναι οι λύσεις οι οποίες έβγαλαν όλες τις χώρες που βρέθηκαν σε παρόμοια κατάσταση και μερικές βρέθηκαν σε χειρότερη κατάσταση από εμάς, προήλθαν από πολέμους. Τις έβγαλαν από το θέμα και τις πάνε φυσέκι. Mm. Η λύση είναι απλή, την έχει προτείνει η δημιουργία ξανά από το 2011. Μειώνεις τη φορολογία στο 12%. Mm-hmm. Γραμμικός φόρος. Flat tax. Mm-hmm. Αυτό απλοποιεί, όσο δεν πάει άλλο, κάνει απλούστατο το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις πληρώνουν 12% ανάλογα με τα όσα παίρνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει κλίμακα, ναι. Και αναγνωρίζονται όλα τα έξοδα όλων και φυσικών και νομικών προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο τι θα συμβεί? Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η μαύρη οικονομία με τη μία. Έχουν κίνητρο οι πάντες να ζητάνε αποδείξεις. Η οποία τώρα παρακινείται, έτσι, να μην το κρύβουμε. Η οποία τώρα ενισχύεται, ενισχύεται εξαιρετικά. Και ειδικά για νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ... Διότι αν δεν δουλέψεις μαύρα, δεν βγαίνεις. Ναι. Και όσοι δεν μπορούν να δουλέψουν μαύρα, ας πούμε, επειδή έχουν μια επιχείρηση... Δεν σε παίρνουν κιόλας, κύριε Τζιμερέ. Ναι, ακριβώς. Να μην μιλάμε, δηλαδή, για επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση δύο άνθρωποι, διότι είναι και η λιθιότητα του κράτους, έτσι, δύο άνθρωποι, δύο ιδιώτες, να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να χάσουν και οι δύο, mm-hmm. για να έχει το κράτος φορολογικά έσοδα mm-hmm. να διορίζει καρανίκες. Δεν γίνεται αυτό. Διότι ο φόρος δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεις να το δίνεις επειδή το είπε ο Θεός. Mm-hmm. Ο φόρος είναι πληρωμή έναντι υπηρεσιών που πρέπει να έχεις από το κράτος. Δεν έχεις υπηρεσίες από το κράτος. Δεν είχες ποτέ. Και ποτέ δεν σου έλεγε το κράτος τι έκανε τα λεφτά. Άρα αυτό που γίνεται τώρα θα είχε τελειώσει, διότι θα ήταν πολύ λογικό να πληρώνεις 12% φόρο. Αλλά ξαναλέω, είναι το κίνητρο αυτό που αλλάζει τα πράγματα. Δηλαδή η φοροδιαφυγή θα σταματήσει να υπάρχει, πρώτον εάν οι φόροι γίνουν λογικοί, και δεύτερον εάν η φοροδιαφυγή καταστεί ασύμφορη. Εάν λοιπόν έχω κίνητρο να ζητάω αποδείξεις από τους πάντες, yeah. γιατί θα περνάν στα έξοδά μου και δεν θα φορολογούμε δύο φορές, mm-hmm. θα το κάνω. Σωστό. Ενώ το άλλο, αυτό που ισχύει σήμερα, που λέει η φορεία ότι αυτό δεν το αναγνωρίζω, yeah. ρε φίλε, τα αγόρασα. Mm-hmm. Και τα αγόρασα, δεν έχει σημασία αν τα αγόρασα για τη δουλειά μου, τα αγόρασα. Εφόσον τα αγόρασα, σημαίνει το κράτος εισέπραξε ΦΠΑ. Και σημαίνει ότι τα λεφτά δεν τα έχω στην τσέπη. Μην με ξαναφορολογείς για λεφτά που δεν έχω στην τσέπη. Είναι άδικο. Είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα. Όπως επίσης, είναι ληστεία. Όπως επίσης δεν μπορούν να φορολογούνται, και το λέω αυτό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζουν και την ελληνική οικονομία. Και να τους ζητάς προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, που στην ουσία μπορεί και να μην υπάρχουν καν, έτσι. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Ακριβώς. Ξέρω εγώ αν θα ζω του χρόνου και μου ζητάς να πληρώσω προκαταβολή. Όχι 100%. Η επιχείρηση είναι πολύ αμφίβολο αν θα ζει. Είναι πολύ αμφίβολο αν θα ζει. Ένα ευρώ. Όχι 100% που ζητάνε, που φτάνουν τώρα. Mm-hmm. Έστω και ένα ευρώ. Τι θα πει προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος? Δηλαδή, τι έννοια είναι αυτή? Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Το οποίο βέβαια να ξαναπώ ότι δεν είναι φεύρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή ναι, διαχρονική και διακομματική είναι η ληστεία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να φτιάξεις ένα απλό φορολογικό σύστημα. Ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ανώνυμες, οτιδήποτε.
ό,τι υπάρχει θα πληρώνει 12% γραμμικό φόρο. Ναι. Αυτό καταργεί επίσης την έννοια του φορολόγητου. Ναι. Δεν χρειάζεται να δώσει φορολόγητο. Mm-hmm. Εάν κάποιος έχει 100.000, να το πω, κέρδος και τα ξοδέψει όλα, ναι, δεν θα φορολογηθεί καθόλου. Αλλά το κράτος θα έχει εισπράξει από τον ΦΠΑ. Που εμείς προτείναμε 9% ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης και 18% για όλα τα άλλα. Μάλιστα. Φαντάζεστε πως ένας φορολογικός νόμος τριών αράδων, όπως είναι αυτός που σας είπα, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν φορολογείται κάτι δύο φορές. Δηλαδή, αν φορολογηθεί το μέρισμα στην εταιρεία, δεν φορολογείται όταν αν φορολογηθούν τα κέρδη της εταιρείας, δεν φορολογείται το μέρισμα στους συμμετόχους. Επίσης, λογικότατο. Αυτό θα έχει τελειώσει με τη φοροδιαφυγή και θα έφερνε ένα σωρό επιχειρήσεις που τώρα έχουν πάει στη Βουλγαρία κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Είναι άλλα πράγματα τα οποία δεν απασχολούν τα πρωτοσέλιδα. Αλλά είναι ουσιώδη για ένα κράτος να λειτουργεί. Ας πούμε, ο καθορισμός χρήσεων γης. Ναι. Σε ένα σοβαρό κράτος ξέρεις, εδώ χτίζω σπίτι, mm-hmm, εδώ ξενοδοχείο, εδώ εργοστάσιο, ξέρω εγώ, εδώ κτηνοτροφική μονάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρεις. Πας ρωτώντας. Και λαδώνοντας βεβαίως. Ναι. Αυτό, μολονότι δίνει ένα σωρό χρήματα στον φαύλο μηχανισμό του διεφθαρμένου κράτους, εμποδίζει και καθυστερεί πάρα πολύ οτιδήποτε μπορεί να κάνει οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν είναι πρωτοσέλιδο, καταλάβατε. Αλλά αν δεν καθοριστούν οι χρήσεις γης, εάν δεν τελειώσει το κτηματολόγιο, να ξέρεις τι μπορώ να κάνω πού και ποιο πράγμα είναι πιανού, ναι, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Δεν γίνεται. Γιατί και να κάνεις ανάπτυξη, θα την κάνει ο Τούρκος φτηνότερα. Άρα θα είσαι μη ανταγωνιστικός. Η πολιτική σας εκτίμηση από εδώ και πέρα ποια είναι? Ότι πληρώνουμε δίδακτρα. Όπως άλλοι λαοί πληρώσαν δίδακτρα 70 ετών, εμείς πληρώνουμε λιγότερα, ελπίζω να μην είναι 4 συνολικά. Αλλά πρέπει να πληρώσουμε δίδακτρα για να καταλάβουμε ότι η αριστερή παράνοια δεν εφαρμόζεται στο σύγχρονο κόσμο. Όχι στο σύγχρονο, σε κανένα κόσμο. Δηλαδή αν δεν έχει κάποιος κίνητρο για να εργαστεί, δεν εργάζεται. Δεν μπορεί να εργαστεί, ας πούμε, για την ψυχή της μάνας του, για το κόμμα. Ούτε είναι δυνατόν κάποιος να αμείβεται ανάλογα με τις ανάγκες του που τις καταλαβαίνει κάποιος τρίτος, ο κομματικός προϊστάμενος, και να του ζητάς ανάλογα με τις δυνατότητες του. Αυτό λέει ο κομμουνισμός. Ναι, μα είναι αυτό... αριστερό αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Βεβαίως, αυτό είναι το αριστερό. Αυτό είναι. Γιατί... αυτή είναι η αριστερά. Είναι διχασμένες οι απόψεις. Όχι, 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 με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου διχασμένες. Αυτή είναι η αριστερά. Δεν υπάρχει μια καλή αριστερά και αυτή είναι η κακή εκδοχή της. Mm-hmm. Διότι η αριστερά αγνοεί τη φύση του ανθρώπου. Φτιάχνει ένα συνεφάκι στο μυαλό της, το οποίο έχει μια ανθρωπιστική πατίνα, mm, αλλά στην εφαρμογή βλέπουμε πόσο βάρβαρο, πόσο αδίστακτο, πόσο ιδέο, πόσο εγκληματικό είναι. Δεν υπήρξε αριστερή κυβέρνηση πουθενά που να μην εγκλημάτισε. Να μην εγκλημάτισε καταρχήν εναντίον του ίδιου του λαού της. Αυτό που κάνει ο Μαδούρο, ας πούμε, που είναι, ναι, το πρότυπο του Τσίπρα, mm, αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Δεν είναι αυτό έγκλημα κατά του λαού της Βενεζουέλας? Στο Καράκας κάποτε πήγαιναν Έλληνες να δουλέψουν επειδή είχε ευκαιρίες. Ήταν μεταναστευτικός προορισμός στο Καράκας κάποτε. Και είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Περισσότερα και από τη Σαουδική Αραβία. Αλλά όταν λες ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο μειώνω τις τιμές, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ για να αγοράζει φτηνά ο κόσμος, mm, θα αγοράσει ο κόσμος όσο υπάρχουν προϊόντα στα ράφια. Mm. Αυτός που τα παρήγαγε θα χάσει, γιατί με τις τιμές δια νόμου δεν έχει κίνητρο να συνεχίσει να παράγει, και όταν θα διάσουν τα ράφια του σούπερ μάρκετ, ναι, δεν θα υπάρχει τίποτα ούτε και να φας. Κύριε Τζίμερε, πριν από λίγες μέρες υπεγράφηκε η συμφωνία για την παραχώρηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στη Lambda Development. Το ΤΑΙΠΕΔ κάνει λόγο για επένδυση που θα σφραγίσει, όπως λέει, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στην Ευρώπη. Η Λάμδα, στην οποία παραχωρήθηκε το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, μιλάει για επένδυση ορόσημο. Το σχόλιο το δικό σας θα ήθελα, δηλαδή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, μπορούμε να μιλάμε για μια καλή επένδυση? Είμαι σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής. Mm-hmm. Λοιπόν, η Περιφέρεια Αττικής, η οποία εμπλέκεται στην ιστορία και εμπλέκεται νομικά, εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο είναι κατά της επένδυσης. Mm-hmm. Και θα την πολεμήσει στα συμβούλια επικρατείας κτλ. Mm. Είναι μια κακή επένδυση, ενώ θα έπρεπε να παραχωρηθεί το Ελληνικό, και μάλιστα να αναφέρω για την ιστορία, mm, την μοναδική πραγματικά λαϊκή πρόταση που ελέγχθη για το Ελληνικό, που την είχε διατυπώσει ο Στέφανος Μάνος από το 2000. Είπε ότι
το ελληνικό θα πρέπει να πουληθεί στους πλούσιους, να γίνει μια εκάλη, ας πούμε, των νοτιών προαστίων, και με τα λεφτά που θα πάρει το κράτος να φτιάξει 25 πάρκα σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας που είναι τίγκα στο τσιμέντο. Δηλαδή να αγοράσει ένα ολόκληρο τετράγωνο με παλιές πολυκατοικίες, να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες, να τον κρεμίσει και να φτιάξει ένα πάρκο. Γιατί εκείνη η περιοχή δεν έχει ανάγκη από πάρκα ή από ανάσες, ας πούμε, και πνεύμονες πρασίνου. Μια χαρά είναι. Έχει τη θάλασσα, είναι από τις καλύτερες περιοχές στην Ευρώπη για να ζει κάποιος. Αυτή ήταν η πρόταση του Στέφανου Μάνου, την οποία οι πάντες αγνώρισαν, και πραγματικά λαϊκή πρόταση. Λοιπόν, το ελληνικό είναι μια ελληνική, ας πούμε, αποτύπωση του τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Διότι όταν κάποιος έρχεται να βάλει τόσα πολλά χρήματα σε ένα τόσο μεγάλο project, ρωτάει τι γίνεται εκεί, ρε παιδιά, στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι είναι ένας, ξέρω εγώ, Ιαπωνέζος, Αμερικάνος, σε ήχης, δεν ξέρω, οτιδήποτε, Καταριανός. Τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα, μπορείς εύκολα να φτιάξεις κάτι? Και του λένε όχι, θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι της περιοχής, θα ξεσηκωθούν οι οικολόγοι, ξέρω εγώ, οι αριστεροί, θα σου καίνουν τα μηχανήματα, θα σου σπάνε τα αυτά. Αποθαρρύνεται. Φυσικά αποθαρρύνεται. Και μένει ένας μόνο, ένας, ο οποίος έχει και κάποιο κονέ με τον κρατικό μηχανισμό. Έρχεται ο Άραβας, βρίσκει το λάτσι, του λέει εσύ ξέρεις, παιδί μου, και να πάμε να κάνουμε. Είναι σαν να πας, ας πούμε, να επενδύσεις, ξέρω εγώ, σε ένα διεφθαρμένο κράτος, στην Ιγυρία, ας πούμε. Ή στην Κολομβία, εκεί που είναι η βαρώνη των ναρκωτικών. Πας έτσι, κανονικά με το χαρτοφύλακά σου, σαν επενδυτής, ας πούμε, Αμερικανάκι. Δεν πας. Δεν πας, εντάξει. Πώς να το κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Φτάσαμε λοιπόν στο να υπάρχει μία προσφορά. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα από την αρχή δεν πήγαιναν καλά. Φυσικά, είμαστε αναφανδόν υπέρ της πώλησης όλων των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, διότι το κράτος δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτης. Το κράτος ρυθμίζει τις ιδιοκτησίες των πολιτών όπως ρυθμίζει το δικό μου σπίτι. Το σπίτι που μένω είναι αγορασμένο, δικό μου είναι. Δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή αυτή η εντύπωση ότι το πλούσιο κράτος είναι αυτό που έχει μεγάλη περιουσία είναι λάθος. Γιατί το κράτος στην περιουσία του τη διαχειρίζεται πάντα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε γίνεται ζημιογόνα για τους πολίτες, και αν μάλιστα αυτή η περιουσία δεν είναι οικόπεδο, που τα οικόπεδα τα αφήνει και ρημάζουν, ολυμπιακά ακίνητα, τα πάντα, και είναι επιχείρηση όπως ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ας πούμε, το κράτος μπαίνει συνεχώς μέσα, διότι είναι ο κάκιος της επιχειρηματίας. Δεν υπάρχει κρατική επιχείρηση η οποία να είναι κερδοφόρα. Γιατί δεν λειτουργεί με ούτε έναν από τους κανόνες που οδηγούν μια επιχείρηση στην κερδοφορία. Μάλιστα. Είπατε για τα ολυμπιακά ακίνητα και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι δηλαδή μια πικραμένη ιστορία. Αυτό κι αν είναι εγκληματικό από το ελληνικό κράτος. Μα τι έκανε το κράτος, τι έχει το κράτος στην κατοχή του και το έκανε σωστά. Και η πλάκα είναι ότι πριν να συζητήσουμε την ιστορία με το ελληνικό, συζητήσαμε για δύο πάρκα, εκ των οποίων ήταν τεράστια, από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, το πάρκο Τρίτσι. Έτσι, ακριβώς. Και το πεδίο του Άριος, που ανήκουν στην περιφέρεια, ανήκουν στο κράτος, είναι κρατικά αυτά. Και λέμε ότι ρημάζουν χρόνια, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται, γιατί δεν δίνουν κονδύλια, γιατί κανένας δεν τα φυλάει, γιατί μπαίνουν και τα κλέβουν και τα σακατεύουν και ούτε νοιάζονται. Αυτό γιατί? Γιατί είναι κρατική περιουσία. Και αφού λοιπόν συζήτησε η περιφέρεια όλα αυτά και κοίταξε στη χάλια, ας πούμε, κατέληξε, α, θέλουμε και το ελληνικό να είναι κρατικό, για να γίνει σαν και εκείνα. Διότι τι είναι εκείνο που κάνει κάποιον να σκεφτεί ότι ένα κράτος που απέτυχε στα πάντα, μα στα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να απέτυχε, θα πετύχει στην περίπτωση του ελληνικού. Θα ήθελα λίγο πριν κλείσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο δικό σας. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε ως γνωστόν σε τουριστική περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς μπορεί να στηριχτεί ο τουρισμός, δεδομένου ένα σοβαρό θέμα γι' αυτό, για όλους μας, για τη χώρα μας γενικότερα, δεδομένου ότι πολλές οικογένειες, κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας, βασίζονται στον τουρισμό, που αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, αν δεν απατώ. Και με την ερώτηση ξανανοίγουμε το θέμα το φορολογικό. Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι μου δίνει την ευκαιρία να πω πόσο λάθος είναι το ρήμα να στηριχθεί. Λέμε το κράτος να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, το κράτος να στηρίξει τον τουρισμό. Λάθος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η έννοια «στηρίζω κάτι» είναι μια επίσης μυθολογική έννοια της μεταπολίτευσης. Αρκεί το κράτος να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, εάν εσείς θέλετε να πάτε κάπου, ας πούμε, ένα ταξίδι, και ψάχνετε διάφορους ταξιδιωτικούς προορισμούς, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν είχαμε τα λεφτά.
Ναι. Τι δεν ρωτάτε, τι είναι ωραία εκεί, υπάρχει ασφάλεια, ας πούμε, σε κλέβουν, ξέρω εγώ, υπάρχουν αξιοθέατα να δεις, είναι υπηρεσίες καλές, φιλικές, φτηνές σχετικά, και λες, α, εκεί θα πάω. Έτσι λοιπόν, όσοι είναι να έρθουν στην Ελλάδα, λένε, θα πάω στην Ελλάδα, μάλιστα, θα κατέβω από το πλοίο ή θα μπαστακωθεί μπροστά το πάμε και δεν θα με εμποδίσει. Θα βρω ταξί ή θα κάνει απεργία αυτός που δεν θυμάμαι πώς το λένε εκεί, ένας βαψωμαλιάς περίεργος της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σέρνω τη βαλίτσα 4 χιλιόμετρα. Ναι. Θα πάω στο ξενοδοχείο να μείνω μέσα ή θα έχουν απ' έξω επεισόδια μπαχαλάκιδες και θα με κάψουν. Ναι. Θα βρω να φάω, ας πούμε, ή θα με γδάρουν. Δηλαδή είναι συνδυασμός δημόσιων υπηρεσιών, ναι, και ιδιωτικής αντίληψης. Διότι η αντίληψη της αρπαχτής που για πολλά χρόνια επικρατούσε στην Ελλάδα έδιωξε τον σοβαρό τουρισμό. Ναι. Επίσης θα έχω υποδομές. Εάν θα έχω ένα σκάφος, θα έχω μαρίνα να δέσω, θα μπορώ να πάρω ρεύμα, νερό, προμήθειες εύκολα ή θα ψάχνω και δεν ξέρω τι θα μου γίνεται. Αν λοιπόν φτιάξεις υποδομές, έρχονται οι τουρίστες μόνοι τους, όπως έρχονται και οι επενδυτές μόνοι τους. Οι επενδυτές είναι σαν τους σολομούς, πάνε να γεννήσουν εκεί που υπάρχει καθαρό νερό και εκεί που περιμένουν ότι αυγά τους θα βγάλουν σολομάκια. Αν είναι μολυσμένο το ποτάμι, δεν πάνε. Πάνε σε άλλη παραλία που λέει. Επομένως δεν έχει νόημα να πας να τους παρακαλάς, ελάτε παιδιά να δείτε τι ωραία είναι στην Ελλάδα. Τίποτα. Καθαρίζεις το ποτάμι και οι σολομοί θα το βρουν και θα έρθουν. Ναι. Μάλιστα. Αυτό ισχύει παντού. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Ο χρόνος μας έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένος. Θα θέλαμε να έχουμε άλλο τόσο χρόνο, γιατί πάντα οι απόψεις σας είναι λίγαν ενδιαφέρουσες. Να σας ευχαριστήσουμε πάντως που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και μιλήσατε εδώ στα στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν τα ακόμη πιο δύσκολα. Θα αρχίσει ο Άγιος Κόφτης, ο οποίος κατ' εμέ θα είναι αυτός ο οποίος θα δείξει και στον τελευταίο αφελή πως τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.